Καλησπέρα Κώστα. Έλα, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Εδώ έχουμε, από εκεί που δεν υπήρχαν μεταγραφές, ξαφνικά πέσανε όλες μαζί, Κώστα. Άμα είχε διαβάσει στο Facebook ότι είχα αναρτήσει από χτες το απόγευμα και γράφανε από κάτω διάφορα σχόλια, θα έχεις καταλάβει ότι κάτι θα γινόταν. Και έγιναν ξαφνικά όλα μαζί, έτσι συμβαίνει συνήθως, ή όλα μαζί ή σιγά σιγά. Νομίζω ότι είναι δύο προσθήκες πολύ σημαντικές. Να ξέρεις για τον Λορέτζο Πιρόλα, ακούγονται κάποιος που μίλησε που τον ξέρει, εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, okay, ότι ο Κάρμο είναι πολύ λίγος μπροστά του. Καλό αυτό για το σύστημα που έτσι θέλει. Υπόθηκε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και το Κάρμο όταν ήρθε τον Ιανουάριο δεν τον ήξερε κανένας. Λέγαμε απλά μια καλή μετοχή. Τι? Λέγαμε απλά ότι είναι μια καλή μετοχή. Δεν τον ξέραν όντως στην Ελλάδα. Δεν τον ήξερε. Στην δεύτερη ομάδα της Πόρτο έπαιζε. Δεν τον ήξερε κανείς τι εστί Κάρμο. Όχι. Και ήρθε εδώ και μας έβγαλε τα μάτια. Λοιπόν, οπότε να περιμένουμε να δούμε και τον Πιρόλα. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Στην Ιταλία ο Ιταλικός τύπος και ο παντή της Ίντερ διαμαρτύρονται γιατί χάθηκε αυτός ο παίκτης και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, ούτε σύμπτωση πρέπει να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα: στο γήπεδο φαίνονται όλοι. Για τον Μάρτιν Μπραντουέιθ είναι περίπου να πούμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι παίκτης είναι, τι μπορεί να παίξει, τι θέση μπορεί να παίξει και σεντερφόρ και εξτρέμ και πίσω από το σεντερφόρ. Πολύ σωστά. Είναι, γι' αυτό και ο Μεντιλίβαρ τον επέλεξε, τον ήξερε καλά. Γι' αυτό και επέμενε τόσο πολύ σε αυτή τη μεταγραφή. Έπαιξε ρόλο ο Μεντιλίβαρ, μεγάλο ρόλο, στο να πάρει την απόφαση ο Μπρετουέιτ και να έρθει στον Ολυμπιακό. Συν βέβαια πάντα παίζει ρόλο. Όσο ανέβηκαν οι μετοχές των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού του Conference League, άλλο τόσο ανέβηκε και το μέγεθος του Ολυμπιακού. Έτσι. Αλλιώς τώρα ο Ολυμπιακός σαν πρωταθλητής, αν με ευρωπαϊκό τίτλο πάει να κάνει διαπραγματεύσεις με παίκτες και αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω όλα παίζουν ρόλο. Σωστά Κώστα, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, ανεβάζει και όλο το πρωτάθλημα. Γιατί σου λένε ότι και στις υπόλοιπες ομάδες ότι παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που έχει ευρωπαϊκό τίτλο πλέον. Προφανώς. Νομίζω βλέπουμε και τις άλλες ομάδες. Και το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ότι φαίνεται να υπάρχει διάθεση να ενισχυθούν. Οπότε θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, ακόμα καλύτερο από το περσινό. Πολύ ωραία. Πάμε στο σημερινό, ότι είναι το πρώτο τεστ του Ολυμπιακού. Κώστα, αν είναι κουνήσου λίγο από εκεί που είσαι, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά. Κοίτα, εδώ θα είμαι και δεν μπορώ να κουνηθώ πουθενά. Δηλαδή και στην ώρα του μάτς εδώ θα είμαι. Δεν έχει ούτε κερκίδες, ούτε θέσεις για δημοσιογράφους. Δεν ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα. Λοιπόν, ούτε θέσεις για δημοσιογραφικά, είναι ένα χωριό. Πραγματικά ωραίο γήπεδο, γραφικό, αλλά όχι από αυτά τα γήπεδα που θα έρθει ένας δημοσιογράφος να πάρει μια θέση και να μπορέσει να μεταδώσει καλά το μάτς. Το ίδιο και για τα τηλεοπτικά συνεργεία. Δηλαδή, μια σκαλωσιά έχουν κάνει στα τηλεοπτικά για την περιγραφή του Παλομπαρίνη για την Κοσμοτέ. Για να καταλάβετε, έχουν στήσει μια σκαλωσιά στο κέντρο του γήπεδου. Γενικά, δεν είναι γήπεδο που σε φιλοξενεί εύκολα δημοσιογράφους. Γι' αυτό νομίζω αυτός είναι και ο λόγος, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, που θα γίνει το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Αν και βλέπω στην είσοδο να έχει συγκεντρωθεί κόσμος, δεν υπάρχει χώρος για κόσμο. Έτσι. Εξέδρες δεν υπάρχουν καθόλου, για να καταλάβετε. Απλά υπάρχουν κάτι τραπεζάκια σε ένα χώρο εκεί που είναι σαν καφέ και εδώ έχουμε κατασταθεί για να περιγράψουμε το μάτς, όχι από την καλύτερη θέση που θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να σας δώσω την καλύτερη εικόνα την ώρα του αγώνα. Στις 4 να θυμίζουμε για τους ακροατές μας. Στις 4 ώρα Ελλάδος, 3 ώρα εδώ. Είναι το πρώτο τεστ του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άγιαξ, ο οποίος έχει δώσει ήδη 4 παιχνίδια φιλικά
Έχει πολύ, σε προχωρημένο στάδιο, πολύ προχωρημένο στάδιο είναι. Αν δεν κάνω λάθος, την άλλη εβδομάδα παίζει προχρηματικά Europa. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Είναι η πρόβα Generale, νομίζω, για τον Άγιαξ. Ναι. Και το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, νομίζω, σε δύο εβδομάδες περίπου αρχίζει λίγο πιο γρήγορα από το δικό μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός απόψε θα παίξει ένα φιλικό με αντίπαλο, μια ομάδα η οποία είναι, αν θέλει, στο 80% έτοιμη. Και ο Ολυμπιακός ακόμα είναι μόλις 10 μέρες που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και τέταρτη μέρα εδώ στην Ολλανδία. Ναι, πολύ σωστά. Είναι πολύ νωρίς την προετοιμασία. Προφανώς και το Μεντιλίμπαρ για να αποφάσει να κλείσει το φιλικό αυτό με τον Άγιαξ που θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει την τελευταία μέρα της προετοιμασίας στις 27, δηλαδή που είναι αναχώρηση, σε αντίθεση που το κάνει, που είναι το πρώτο φιλικό χρονικά, προφανώς δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να δει κάποια πράγματα. Δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή, το αποτέλεσμα. Θέλει να δει κάποιους παίκτες τους οποίους και εμείς έχουμε στοχεύσει σήμερα, εκτός από από τον Στάμενιτς και τον Κωστίνη, ας πούμε, που θα είναι τα δύο νέα πρόσωπα, γιατί ο Ντάνι Γκαρθία δεν θα αγωνιστεί. Νομίζω για μια εβδομάδα περίπου, με 10 μέρες θα μείνει εκτός. Με το πρόβλημα, ακόμα δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση για το πόσες μέρες θα πλησιάσει. Ο Έλ Καμπί και αυτός δεν θα αγωνιστεί. Δεν είναι έτοιμος. Οπότε θα επικεντρωθούμε στο Στάμενιτς, στον Κωστίνια, που προφανώς θα μοιραστεί το ημίχρονο με τον Ροντινέ, γιατί ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε, ότι δίνει και αύριο φιλικό παιχνίδι, έτσι. Πολύ σωστά, με τη Μέχελεν. Με τη Μέχελεν, ναι, στις 4 η ώρα και αυτό. Οπότε θα μοιράσει χρόνο λογικά ο Μεντιλίμπαρ. Θα δει τους φυσιρικάδες, τους 5 της K19, οι οποίοι θα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουν αν μπορούν και αντέχουν το βάρος της φανέλας του Ολυμπιακού. Το ότι τους έχει μαζί στην προετοιμασία ο προπονητής κάτι λέει. Δείχνει πολλά, ναι. Αλλά και αυτοί όμως θα πρέπει να δείξουν ότι αξίζουν. Να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά που λέμε. Ναι, μας το έδειξαν με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Αλλά τώρα πάμε ένα βήμα παραπάνω, όπως καταλαβαίνει κανείς. Είναι μεγάλη τους ευκαιρία. Και με έναν προπονητή ο οποίος φαίνεται, τουλάχιστον έτσι θα φαίνεται από τα δείγματα, ότι θα δώσει βάρος σε αυτά τα παιδιά. Πολύ σωστά. Οπότε αυτά τα συμπεράσματα θέλει να βγάλει. Δεν περιμένουμε τρελά πράγματα. Να δούμε τα δύο δυνατότητα το Στάμελ με τον Κωστίνια και τους πετσερικάδες. Με αντίπαλο, παραλαμβάνω, μια ομάδα η οποία είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Ολυμπιακό. Δεν τον φοβίζει, δεν τον τρομάζει τον Μεντιλίμπαρ, γιατί βλέπουμε ότι όλα τα επιφυλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός από σήμερα μέχρι και με τη Ρώμα ή την Νότιχαμ της 8 Αυγούστου και τον Μεσού, όλα αυτά τα επιφυλικά είναι δυνατά. Πολύ σωστά, ναι. Είναι όλα πολύ δυνατά και είναι και όλα για να προετοιμαστεί καλά η ομάδα. Ναι, και με την Αϊμέγγεν και με την Αλκατσίγια του στις 26 του μήνα του Μίτσελ. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιζε Ολυμπιακός ή ομάδες με κάτι χωριάσουμε απλά για να κάνουμε προπόνηση. Είναι παιχνίδια δυνατά. Δυνατά, με καλούς αντιπάλους. Θέλει ο άνθρωπος να βγάλει συμπεράσματα. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και έχει στοχεύσει με αυτές τις ομάδες να συνεχίσει σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια 8, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι 4 στην Ολλανδία και άλλα 4 με την Περνάνα, τη Ρώμα, την Νότιχαμ και τον Άρη Λεμεσού. Λίγο πριν, 10 Αυγούστου είναι το τελευταίο με τον Άρη Λεμεσού στην Λευκοσία, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένο για τις 17 Αυγούστου. Πολύ ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.